Λοιπόν, Δημοκράτης Παπαδόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ξεχωριστό μέλος του Ερασιτέχνη, χρόνια τώρα. Καλησπέρα κύριε Δημοκράτη από το Λίμπερο. Δημοκράτη, Και Δημοκράτη, μας ακούτε? Ναι, βεβαίως. Α, λίγο καλύτερα νομίζω, Κώστα. Λίγο καλύτερα, ναι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Επίσης, ευχαριστώ. Επίσης. Ήταν ένα έντονο Σαββατοκυριακό και θέλω να ξεκινήσουμε από τα του Ερασιτέχνη και την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλου από τη γυναική ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Ναι, ήταν μια κατάκτηση δικαιότατη από την καλύτερη ομάδα. Έπαιξε για πρώτη φορά σε τελικό. Αυτή η ομάδα έχει πάρα πολλά να δώσει, τώρα αρχίζει. Έχει φτιαχτεί με μεγάλο μεράκι και έχει μέταλλο. Και θεωρώ ότι αν γινόταν και το πρωτάθλημα, και το πρωτάθλημα θα ήταν δικό μας, διότι η ομάδα ήταν πολύ καλύτερη από όλες τις άλλες. Μήπως γι' αυτό και δεν έγινε το πρωτάθλημα, γιατί πριν από ένα χρόνο δημιουργήθηκε μια ενδιάμεση κατηγορία για να μην μπορέσει ο ΠΑΟΚ να παίξει στη μεγάλη κατηγορία και να κατακτήσει το πρωτάθλημα στο γυναικείο βόλεϊ. Νίκο, γιατί μια ομάδα, και άλλη μια ομάδα διαλύθηκε, η ομάδα του handball, κάποια άλλη ομάδα για να μην παίξει το πρωτάθλημα. Έτσι κάπως έγινε και στο γυναικείο βόλεϊ. Και ακριβώς έγινε και στο γυναικείο βόλεϊ. Διότι εμείς κρατήσαμε την ομάδα μας, ήταν εδώ πέρα, όταν δόθηκε η άδεια να κάνουν προπονήσεις, γίνανε προπονήσεις κανονικά. Δεν είχε φύγει καμία αθλήτριά μας, καμία παίκτρια, πληρωνόταν κανονικά, ενώ κάποια άλλη ομάδα έδιωξε τις παίκτριες, έδιωξε τον προπονητή, έδιωξε όλους. Το ίδιο έκλεισε και στο χάντμπολ. Και εκεί πέρα η ομάδα χάθηκε τελείως. Και δεν κατέβηκε και στο πρωτάθλημα, όπως γνωρίζετε. Άρα μήπως, λέω εγώ. Το μήπως εγώ το βάζω έτσι για τη συζήτηση. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η τακτική, η ερυθρόλευκη, αυτή είναι η νοοτροπία. Έχει επικρατήσει παντού και έχει διαλύσει τα πάντα. Είναι νοοτροπία, δεν είναι ομάδα πλέον αυτή. Αυτή η νοοτροπία εδώ και 10 χρόνια θα αλλάξει θέλοντας και εμείς. Και ήδη έχει αλλάξει. Άλλοι έχουν τα ενία τώρα. Άλλοι κάνουν τις καλές τις ομάδες. Άλλοι είναι έντιμοι, άλλοι είναι ηθικοί. Υπάρχει ένας πρόεδρος ο οποίος είπε ότι θα τα αλλάξει τα πράγματα. Δεν τα άλλαξε 100%. Αλλά θεωρώ ότι ως ένα σημείο υπάρχει κάποια δικαιοσύνη. Θα έρθει η ώρα που θα υπάρξει 50 παντού. Παντού. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι όταν ανέλαβε δεν υπήρχε τίποτα όρθιο. Ο πρωταθλητής Κώστα έβγαινε από τον Αύγουστο. Από τον Αύγουστο είχαμε πρωταθλητές σε όλα τα τμήματα. Τώρα δεν έχουμε όμως. Τώρα έχουμε κανονικούς πρωταθλητές. Άσχετα αν κάποια πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο χάθηκαν έτσι όπως χάθηκαν. Και υπεύθυνη είναι και αυτή η ομάδα η οποία φοβήθηκε να κατέβει στο γήπεδο. Ναι, η μία φοβήθηκε, η άλλη τρόμαξε. Για να γλιτώσει το πεντάμπαλο ο καθένας, πολλά μπορεί να κάνει και να σκαρφιστεί. Τέλος πάντων, τα πάντα δημοκρατή. Κύριε Δημοκράτη, είστε από τους ανθρώπους που είναι κοντά στον ΠΑΟ χρόνια και στον Ερασιτέχνη. Οπότε είστε από τους κατάλληλους ανθρώπους για να μιλήσετε για τον Κώστα Μυρίδη. Οι πιστοί του βόλεϊ και του Ερασιτέχνη ξέρουν ποιος είναι ο Κώστας Μυρίδης. Η πλατιά μάζα ενδεχομένως, και ειδικά στο γυναικείο βόλεϊ, να μην γνωρίζει την προσφορά αυτού του ανθρώπου. Θέλετε λίγο να μας περιγράψετε με δύο λόγια, που δεν είναι και εύκολο, από την αρχή της προσπάθειας του κυρίου Μυρίδη μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει, που ο ΠΑΟΚ δείχνει ικανός για πολύ μεγαλύτερα πράγματα? Ο κύριος Μυρίδης ούτως ή άλλως είναι γνωστός στην πλατεία μάζα. Για την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Είναι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει μια δικιά του δουλειά, αποκλειστικά δικιά του, την οποία την έχει φτάσει στα ουράνια. Από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή αποφάσισε να αναλάβει μόνος του το βόλεϊ. Όταν λέμε μόνος του, πάντα υπό την αιγίδα του Ερασιτέχνη, πάντα με συνεργασία με τον κύριο Κατσαρή, αλλά θα ήταν αυτός ο χρηματοδότης. Λοιπόν, πήρε την ομάδα από το μηδέν. Ήξερε ότι σε 2 χρόνια η ομάδα αυτή θα ανέβει στην Άλφα Εθνική. Όπως πολύ σωστά είπε ο Κώστας, δείτε το πρώτο εμπόδιο. Πού πας να μπει στα χωράφια μας. Πάρε ένα εμπόδιο, μια πρελίγκα. Χάσαμε ένα χρόνο και εκεί. Δεν πουλήθηκε. Συνέχισε κανονικά, έφτιαξε μια ομάδα η οποία την είδαμε όλοι και τη χαρήκαμε την Παρασκευή με την Σαντορίνη. Μια ομάδα, η Σαντορίνη, η οποία είναι χρόνια στο χώρο. Παρ' όλα αυτά,
νομίζω ότι εύκολα κερδίσαμε. Αυτό σημαίνει ότι έχει πάρει την απόφαση ο Κώστας Καμερίδης να φτιάξει κάτι πάρα πολύ δυνατό. Και ήδη, όπως είδαμε, το έφτιαξε. Αλλά δεν θα μείνει μόνο εδώ, θα προχωρήσει ώστε του χρόνου να πάρουμε και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Συγχρονώς είναι κοντά και στην Πάλη. Έχει αναλάβει το τμήμα. Το τμήμα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Το χάσαμε. Χριστό. Λοιπόν, δεν έχουμε δυστυχώς καλή σύνδεση με τον κύριο Δημοκράτη Παπαδόπουλο. Λοιπόν, Στεριό, ναι. Να επιχειρήσουμε ξανά ή κάποιο σταθερό ή κάποιο κινητό για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα έχουμε να συζητήσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής και τα θέματα είναι πολλά. Να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον κύριο Δημοκράτη Παπαδόπουλο. Φουλ επίθεση, φίλες και φίλοι, εδώ στο Λίμπερο, όπως κάθε μεσημέρι, ακούμε για την πρώτη επιτυχία της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Πολλοίς κόσμος δεν γνωρίζει τα όσα πέρασε, τις δημιούργησαν αναχώματα πάρα πολλά αυτής της ομάδας, γιατί έβλεπαν ότι φτάνει στην κορυφή με ταχύτητα πολύ μεγάλη για να πάρει κομμάτι από την πίτα τους, γιατί αυτό θεωρούν, ότι η πίτα είναι δική τους και ότι ο ΠΑΟΚ δεν δικαιούται κομμάτι της πίτας. Αυτοί εκεί πάνω, γιατί αυτή είναι η θεώρησή τους, δεν δικαιούνται κομμάτια της πίτας. Διαπιστώνουν τα τελευταία χρόνια ότι όχι μόνο δικαιούνται κομμάτι της πίτας, αλλά θα είναι μόνιμοι προσκεκλημένοι στο τραπέζι των επιτυχιών σε όλα τα αθλήματα. Και ξεκίνησε να λέει ο Δημοκράτης για την Πάλη, η οποία πάλι έχει κατακτήσει πρωταθλήματα, κατακτά τα τελευταία χρόνια πρωταθλήματα με την οικονομική στήριξη του Κώστα Μυρίδη και την 24ωρη παρουσία και τον 24ωρο αγώνα του Χάρη Μάλιου, πρωταθλήματα σε όλες τις ηλικίες. Άντρες, ναι. Νέους, εφήβους, τα έχει αρρώσει όλα. Τον έχουμε πάλι. Ωραία. Λοιπόν, έλεγε ο Δημοκράτης ο Παπαδόπουλος. Τι να κάνουμε. Τώρα σας ακούμε. Βέβαια. Σας έχουμε τρίτη καλή. Τρίτη και φαρμακερή. Λοιπόν, έλεγα ότι η οικονομική στήριξη του Κώστα Μυρίδη και η τεράστια συμβολή του Χάρη Μάλιου έχουν καταστήσει την Πάλη του ΠΑΟΚ πρώτη δύναμη στην Ελλάδα. Και αυτό είναι. Και αυτή είναι μια τεράστια επιτυχία του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Άμπραβο, αυτό ήθελα να τονίσω, ότι βασικά όλα αρχίζουν από τον κύριο Κατσαρή. Έτσι, από εκεί ξεκινάνε όλα, εκείνος φτιάχνει το πρόγραμμα, εκείνος κάνει τον προϋπολογισμό όλης της χρονιάς, απλώς έχει κοντά του τον κύριο Αμυρίδη στο συγκεκριμένο άθλημα και δεν βοηθάει μόνο στο συγκεκριμένο άθλημα, βοηθάει και στο τέτοιο, βοηθάει και στον Εραστέχνη ο κύριος Αμυρίδης. Μας ακούτε τώρα? Ναι. Άκουγε και προηγουμένως. Ναι, άκουγε και προηγουμένως και μάλιστα καθαρά. Ωραία. Λοιπόν, λέγατε ότι όλα ξεκινούν από τον κύριο Κατσαρή και δεν είναι ψέματα ότι επί των ημερών του έχουν κατακτήσει τα τμήματα του ΠΑΟΚ με τη συμμετοχή και τη συμβολή πολλών ανθρώπων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω από τα τμήματα. Πόσους, 50 τόσους τίτλους? Νομίζω πάνω από 50, ναι. Πάνω από 50. Και είμαστε η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα η οποία έχει 6 τμήματα στην Α εθνική κατηγορία. Ναι, δεν είναι γεγονός αυτό. Δεν υπάρχει άλλος αεραστέχνης σύλλογος από τόσες ομάδες στην με 24, δεν υπάρχει κανένας. Δεν υπάρχει κανένας. Και δεν είναι φετινό, αυτό ισχύει την τελευταία σχεδόν δεκαετία. Πολύ σωστά και παραπάνω. Όταν αναλάβαμε το 1998, τα τμήματα ήταν 5. Ήταν 5 τα τμήματα. Και σήμερα φτάσανε εσύ ως τα 24. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε για την Πάλη, είπαμε για το γυναικείο βόλεϊ και πάλι συγχαρητήρια και στον Τάκη το Φλόρο και στα κορίτσια και στον Κώστα Μυρίδη και σε όσους βρίσκονται γύρω από την ομάδα, γιατί μια συλλογική προσπάθεια είναι. Στο χάντμπολ τα ξέρουμε λίγο πολύ τι εμπόδια έχουν δημιουργηθεί για να μην φτάσει ο ΠΑΟΚ στην κορυφή. Το βόλεϊ διεκδίκησε τίτλους και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, δεν τα κατάφερε. Το ανδρικό βόλεϊ. Ναι, επειδή λέμε πάντα την αλήθεια, έτσι. Φέτος ο σχεδιασμός φάνηκε ότι δεν ήταν καλός.
Περιμέναμε ότι θα γίνει μια πολύ καλή δουλειά, η ομάδα έτσι πως κτίστηκε από την αρχή. Δυστυχώς όμως δεν μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις τις οποίες είχαμε και έτσι φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Βέβαια, το ότι χάσαμε αυτό το ημιτελικό προχτές, νομίζω ότι είναι στα μείον μας πολύ, διότι δεν επιτρεπόταν να χαθεί αυτός ο ημιτελικός. Μετά στο τελικό θα βλέπαμε τι θα κάνουμε, αλλά στον ημιτελικό αυτόν δεν έπρεπε. Ήμασταν πολύ κακοί και αυτό είναι στα μείον μας. Μάλιστα. Καλά, εντάξει, δεν είναι. Έχει κατακτήσει πάρα πολλές επιτυχίες η ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ και οι κακές χρονιές είναι και αυτές μέσα στο πρόγραμμα. Πάμε στην Κορονίδα, στην Αυαρχίδα. Μάλλον όχι. Πριν πάμε στο ποδόσφαιρο, να πάμε στο μπάσκετ. Εκεί όπου κυριολεκτικά την ίστατη στιγμή ο Θανάσης Χατζόπουλος, ο Βασίλης Τριλυράκης και όλοι όσοι βρίσκονται γύρω τους. Ο Καρακούσης, ο Άρης, που είναι πρόεδρος. Ο Καρακούσης, βεβαίως, βεβαίως, ο συμπαθέστατος Άρης Καρακούσης, έβαλαν πλάτη και ένα τμήμα το οποίο κινδύνευε με αφανισμό και δεν είμαι υπερβολικός, όχι απλά δείχνει ότι σώζεται, αλλά δίνει και περηφάνεια στον κόσμο. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι, η ομάδα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, πέρυσι θυμάστε τι έγινε, αλλά βρέθηκε όντως ο χρηματοδότης, ο Θανάσης ο Χατζόπουλος, και έκανε αυτό το οποίο έκανε. Αυτό τον άθλο μπορώ να πω, διότι η ομάδα αυτή τη στιγμή δείχνει ότι πρωταγωνιστεί. Η ομάδα στην Α1 εθνική κατηγορία πρωταγωνιστεί. Χάθηκε τζάμπα η τετράδα στο κύπελο, τελείως τζάμπα, θυμάστε τι έγινε στο παιχνίδι με τον Προμηθέα. Και στο πρωτάθλημα έχει φτάσει στις 8 νίκες. Εχθές πάλι γίνανε όργια για να χάσει ο ΠΑΟΚ τον αγώνα. Λες και αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ θα γινόταν κάτι, αλλά δυστυχώς και εκεί είναι τα πράγματα όπως ήταν στο ποδόσφαιρο πριν την έλευση του Ιβάν Σαββίδη. Και ας ελπίσουμε ότι και εκεί θα διορθωθούν. Αλλά να δούμε ξανά στην ομάδα μας ότι πραγματικά παίζει πολύ καλό μπάσκετ, παίζει θελκτικό μπάσκετ και ο κόσμος είναι κρίμα που δεν βρίσκεται κοντά για να παρακολουθήσει αυτούς τους αγώνες και τους παρακολουθεί από μακριά. Τα ξέρετε πολύ καλά, κύριε Δημοκράτη. Okay, ο ΠΑΟΚ χθες ήταν κακός, εντάξει, ή τουλάχιστον όχι τόσο καλός και συγκεντρωμένος όσο μας έχει δείξει, αλλά είναι κοινά αποδεκτό ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός όταν ήταν στην Α1 ή θα είναι του χρόνου. Απαγορεύονται να χάνουν ακόμα και στην κανονική διάρκεια. Λες και θα χάσει η Βενετιά Βελόνη. Είναι απαγορευτικό να χάσει θα είναι. Και το έχουμε δει και σε παλιότερα παιχνίδια. Στεριό, είπες του χρόνου. Πώς θα είναι του χρόνου. Του χρόνου για να είναι πρέπει να πάρει μία από τις πρώτες δύο θέσεις στην Α2. Εντάξει, αυτή είναι άλλη ιστορία, αλλά γενικότερα απαγορεύονται αυτές οι ομάδες να κάνουν ήττες στην κανονική διάρκεια. Δηλαδή οι άλλοι δεν έχουν δικαίωμα στην νίκη, αλλά ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία. Πάλι είδαμε κάτι συγκρίματα πραγματικά απίστευτα. Okay. Πάντως φαντάζομαι ότι μιας και δεν έχετε κρύψει την αγάπη σας και για το μπάσκετ, η προσπάθεια που γίνεται είναι πραγματικά αξιομνημόνευτη και είναι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ότι έχουν καθαρίσει χρέη του παρελθόντος ετών και το ξέρετε και εσείς ότι πολλοί μάνατζερ πρώην ή πρώην παίκτες και προπονητές δεν πιστεύανε ότι ο ΠΑΟΚ αρχίζει και καταβάλει τις δόσεις κανονικά και έχει εξοφλήσει, δεν ξέρω, το 70, το 80% των παλιών παιχτών, προπονητών κτλ. Είναι πράγματα δηλαδή. Σε μικρό χρονικό διάστημα γίνανε πάρα πολλά. Και αυτά έγιναν διότι η διοίκηση Καρακούση Χατζόπουλου Τριλυράκη πληρώνει κανονικά. Θα βρεθεί κάποιος κακοπροαίρετος και θα πει τι κάνει το αυτονόητο. Λάθος. Δεν είναι το αυτονόητο. Αυτά που δεν γινόταν τόσα χρόνια, ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και πληρώνουν κανονικά τους παλιούς λογαριασμούς, γιατί είναι εκείνο είναι το πρόβλημα. Τα παλιά είναι το πρόβλημα. Δεν είναι, αυτά τα τρέχοντα. Παρ' όλα αυτά πληρώνουν και τα παλιά και τα τρέχοντα. Είπε προχθές ο Θανάσης ο Χατζόπουλος ότι η ομάδα είναι πληρωμένη μέχρι και τέλος Μαρτίου. Δεν χρωστάει δηλαδή ούτε ένα ευρώ, διότι διανύουμε τον Απρίλιο. Δεν τελείωσε ο Απρίλιος. Πράγματα που δεν συμβαίνουν, κύριε Παπαδόπουλε, ούτε στην ΑΕΚ που έχει μεγαλομέτωχο, ισχυρό. Οι παίκτες δεν είναι πληρωμένοι μέχρι και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, εντάξει. Φυσικά, γιατί παρακολουθούμε το τι γίνεται, από ό,τι διαβάζουμε δηλαδή, και βλέπουμε ότι όντως είναι έτσι πως τα λες. Ούτε στον Ολυμπιακό των Αγγελόπουλων τα προηγούμενα χρόνια ήταν καλοπληρωμένοι, για να λέμε τα πράγματα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δεν ήτανε. Κι όμως
Περιμένατε την ανταπόκριση του κόσμου σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, δηλαδή να μαζευτεί μισό εκατομμύριο ευρώ? Γιατί και άλλες φορές σε πολλές ομάδες έγινε προσπάθεια να δοθεί ο λόγος στον κόσμο και ο κόσμος, επειδή ζούμε και σε δύσκολες εποχές, δεν ανταποκρίθηκε. Και όμως του ΠΑΟΚ νομίζω το έκανε στο ακέραιο. Το περιμένατε αυτό, ή όταν ακούσατε πριν από τρεις μήνες ότι θα κάνει ο ΠΑΟΚ αύξηση για μισό εκατομμύριο ευρώ, είπατε ας μαζέψει 250 χιλιάρια και θα είναι μια χαρά? Ναι, ήταν πραγματικά το νούμερο, ήταν πολύ αισιόδοξο. Παρ' όλα αυτά, καλύφθηκε και σε δύσκολες εποχές, σε εποχές κρίσης, σε εποχές κορονοϊού. Όλα αυτά δηλαδή καλύφθηκαν από την τσέπη, δηλαδή από το υστέρημα, όχι από το περίσευμα. Άρα δηλαδή έδειξαν εμπράκτος ότι είναι δίπλα στο, ότι είναι δίπλα στην ομάδα ο κόσμος. Φαντάζομαι περιμένετε να έχει και συνέχεια αυτή η προσπάθεια, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τρώγοντας σίγουρα, ανοίγει σίγουρα, όρεξη. Θα έχει συνέχεια, θα έχει συνέχεια. Θα έχει συνέχεια, είναι πεισματάρης ο Χατζόπουλος, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσει έτσι αυτά. Θα συνεχίσει. Γιατί είδε ανταπόκριση. Ναι. Είδε ανταπόκριση από τον κόσμο, είδε ανταπόκριση από τον Ιβάν, οπότε δεν θα σταματήσει. Είναι σίγουρο αυτό. Μάλιστα. Δεν θα σταματήσει γιατί είναι αποφασισμένος. Έχει μελετήσει αυτό που κάνει, το έχει οργανώσει και έχω πει ότι οι διοικήσεις πρωτοδικείου δεν έχουν πολλές ελπίδες. Ενώ οι διοικήσεις με ανθρώπους που πληρώνουν από την τσέπη τους, άρα πονάνε πολύ το κάθε ευρώ και μελετάνε τα πάντα, έχουν πολλές πιθανότητες επιτυχίας και το βλέπουμε νομίζω με τον καλύτερο τρόπο. Και γιατί αφήσαμε αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, υπάρχει στο μπάσκετ ένα κατεστημένο Παναθηναϊκού Παυλαγιαννακόπουλου. Αυτό όποιος πρέπει να το λέμε. Όπως λέμε ότι υπήρχε καθεστώς Κόκαλη και τώρα Μαρινάκη στο ποδόσφαιρο, κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στο μπάσκετ με άλλο χρώμα και άλλο όνομα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος μας. Εντάξει, πάμε, το γνωρίζουν λίγο αυτό οι πάντες, δεν είναι. Okay, το γνωρίζουν, αλλά το δεν υπήρχε. Για ποιο λόγο να προστατευτεί εχθές ο Παναθηναϊκός? Για ποιο λόγο, από μια τριάδα δηλαδή η οποία ήρθε εδώ πέρα για να προστατεύσει, για ποιο λόγο υπήρχε κανένας λόγος? Αν μπορούσε ο ΠΑΟΚ, ας τον αφήνα να κερδίσει, αν μπορούσε. Αλλά με τα σφυρίγματά τους δείξανε από το πρώτο λεπτό δείξανε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις. Πρόσεξε τι θα κάνεις, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Εμείς είμαστε εδώ για να σε πετσοκόψουμε. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, αυτά είναι, θα έρθει η ώρα και εκεί. Όπως ήρθε στο ποδόσφαιρο, θα έρθει και η ώρα και εκεί. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Μία νίκη χθεσινή που πέρα από τους τρεις βαθμούς είναι νίκη γοήτρου, είναι νίκη πάνω στην οποία ο ΠΑΟΚ μπορεί να χτίσει αυτοπεποίθηση και ψυχολογία για τις υποχρεώσεις που ακολουθούν και δεν είναι διόλου ασήμαντες. Αυτή η νίκη θεωρώ εγώ προσωπικά ότι έδειξε ότι η βαθμολογία είναι μαγική εικόνα. Αυτό έδειξε. Δεν ήταν η διαφορά των δύο ομάδων, δεν είναι τέτοια ούτως ώστε ο βαθμολογικός πίνακας, αυτοί που δείχνουν ο βαθμολογικός πίνακας. Παρ' όλα αυτά, όντως φέτος ο ΠΑΟΚ είχε δύο ομάδες, έκανε την πρώτη ομάδα με το Φερέιρα, έφυγε στη μέση χρονιάς, ήρθε ένας καινούριος προπονητής με δική του φιλοσοφία, οπότε μέχρι να δείξει αυτά τα πράγματα τα οποία έπρεπε να δείξει και ήθελε να δείξει, δεν πρόλαβε να το κάνει και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φέτος δεν είναι καλός, το λέμε όλοι, έφτασε στον ημιτελικό του κυπέλου Ελλάδος και με προοπτική έχει μεγάλη προοπτική ώστε να φτάσει στον τελικό με το 0-1 αυτό στο ΆΚΑ. Άρα διεκδικεί τον τίτλο του κυπελούχου Ελλάδος. Και από εκεί και πέρα στο πρωτάθλημα έδειξε αρκετές αδυναμίες, τις οποίες τις εκμεταλλεύθηκε ο Ολυμπιακός και έφτασε εδώ που έφτασε. Αυτά νομίζω ότι είναι πρόσκαιρα, ότι ο ΠΑΟΚ θα ξαναγίνει ο ΠΑΟΚ που είδαμε το 18-19, που ήταν το φόβητρο όλων των ομάδων, που πήρε ένα αίτητο παλικαρίσιο πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα και θα γίνει και την επόμενη χρονιά. Αρκεί να γίνουν οι σωστές κινήσεις που πρέπει, η ομάδα να βοηθηθεί εκεί, να είναι με στοχευμένες μεταγραφές εκεί που πονάει, και από τη στιγμή που έχουμε αυτόν τον καλό κορμό και με τον Παύλο Γκαρσία, πιστεύω ότι θα φτάσουμε πάλι στο μεγαλύτερο σκαλί του βάθρου. Και τη σεζόν 17-18, κύριε Δημοκράτη, ήταν φόβητρο, γιατί κάποιες ομάδες δεν ήρθαν καν να παίξουν στην Τούμπα. Ήρθαν και φύγανε. Ναι. Και είναι άλλη ντροπή πάντως έτσι. Για δύο...
Ποντίκηδες και κομμίνιδες, τα θυμάστε, φαντάζομαι. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να τα ξεχάσει, όσα χρόνια να περάσουν. Μα δεν χρειάζεται να θυμάται, το θυμάται όλος ο κόσμος. Όταν ο Ποντίκης φεύγει στη σέντρα, φεύγει, διότι ξέρετε τι γίνεται εκεί, από τη στιγμή που τον κόλλει offside, σηκώνει ο Λάιτσμαν τη σημαία, είναι offside, τελείωσε, φεύγουμε. Είναι offside. Αλλά φεύγει η σφαίρα στη σέντρα και γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται. Για να ακυρωθεί αυτό το πεντακάθαρο γκολ, το πεντακάθαρο γκολ, και δεν είναι μόνο το γκολ, είναι ένα πρωτάθλημα, αυτό καταλαβαίνετε το τι παίχτηκε και στο παρασκήνιο μετά που τελείωσε το παιχνίδι. Είναι η πρώτη και η τελευταία απόφαση, κύριε Παπαδόπουλε, πριν το VAR, γιατί έχει τη σημασία του, όπου επόπτης και διαιτητής συμφωνούν ότι είναι γκολ και αλλάζει η απόφαση. Δεν έχει συμβεί στα χρονικά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Στο VAR έχει συμβεί, οκ. Okay. Αλλά προ-βαρ, άλλα να αποφασίζουν και να αλλάζουν απόφαση και οι δύο, νομίζω. Χωρίς να ξέρουμε γιατί, ναι, χωρίς να ξέρουμε γιατί αλλάζει η απόφαση, όταν και οι δύο, ο Λάουτσμαν δηλαδή λέει σέντρα και ο διαιτητής συμφωνεί και φέρει και εκείνο στη σέντρα. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει απόφαση. Δεν μπορεί να έχει απόφαση ο διαιτητής. Το offside είναι στον επόπτη. Από τη στιγμή που ο επόπτης φεύγει στη σέντρα, πρέπει να είναι 150% βέβαιος ο διαιτητής να ελέγχει τη φάση ώστε να δώσει εκείνος το offside και όχι ο Λάιτσμαν. Έτσι ακριβώς είναι. Όσες φορές και να το συζητήσουμε, και θα το συζητάμε για πάντα, γιατί πρωταθλητής εκείνης της χρονιάς είναι ο ΠΑΟΚ. Πώς εγώ ξέρεις τι λέω. 70 βαθμούς πήρε ο ΠΑΟΚ, 67 πήρε η ΑΕΚ. Τώρα, πώς πήρε το πρωτάθλημα 67, αυτό ας το βρουν οι μαθηματικοί. Δεν γίνεται αυτό. Άρα πρωταθλητής, όπως πολύ σωστά λες, είναι ο ΠΑΟΚ. Φυσικά είναι ο ΠΑΟΚ. Οι μαθηματικοί σήκωσαν τα χέρια ψηλά. Πτυχιούχοι σκίζαν τα πτυχία τους και σταμάτησαν να ασχολούνται με το επάγγελμα. Είναι πώς να ασχοληθούν. Δεν γίνεται. Το 70 είναι μεγαλύτερο από το 67. Έτσι είχαμε μάθει. Ποιος το λέει αυτό? Εμείς. Εκτός από κάποιους. Λοιπόν, εγώ λέω ότι αν λέτε ότι το 70 είναι πιο μεγάλο από το 67, να ξαναπάτε σχολείο. Μάλιστα. Άλλαξαν τα βιβλία. Διδαχτήκατε με παλιά βιβλία, κύριε Παπαδόπουλο, να πάτε για τα καινούργια βιβλία. Αποδεικνύουν ότι το 67 είναι μεγαλύτερο από το 70. Εντάξει, έγινε εκείνη τη φορά και δεν πρόκειται ποτέ στον αιώνα τον άπαντα να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και το ελέγχει απόλυτα το θέμα ο πρόεδρος. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους αφήσει ξανά να κάνουν αυτά τα οποία γίνανε. Και το απέδειξε, διότι αυτοί τι πιστεύανε, ότι χάνοντας αυτό το πρωτάθλημα με τον τρόπο που το χάσαμε, ότι θα τα παρατήσει. Ότι θα τα παρατήσει ο πρόεδρος και τελείωσαμε με αυτόν. Πού να ξέραν όμως πόσο σκληρός πολεμιστής είναι που πήρε τον double την επόμενη χρονιά. Έτσι. Δεν το περιμένανε. Αυτό τους έχει μπει στα πόδια, Κώστα και Στέργιο, τους έχει μπει μέσα στα πόδια τους και αυτό δεν το ανέχονται από έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε στη Βόρεια Ελλάδα για να επενδύσει στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, τον ΠΑΟΚ, και στη Βόρεια Ελλάδα να επενδύσει. Να επενδύσει και σε επιχειρηματικές και σε επιχειρηματικά θέματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Αυτό δεν το ανεχόντουσαν μάλλον μέχρι κάποια στιγμή. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Σε αυτούς που σας ρωτάνε, κύριε Παπαδόπουλε, έχει παρατήσει την ομάδα ο Ιβάν Σαββίδης, τι απαντάτε? Ότι αυτό είναι ένα ψέμα, είναι μια προπαγάνδα κάποιων ανθρώπων της Αθήνας, διότι εμείς με τον πρόεδρο εγώ έχω επαφή, οι άλλοι άνθρωποι της διοίκησης έχουν καθημερινή επαφή με το Skype, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην γνωρίζει ο πρόεδρος το παραμικρό το οποίο γίνεται στον ΠΑΟΚ και να μην δίνει εντολές. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι κανονικά στη θέση του, απλώς είναι μακριά. Αυτό είναι το θέμα. Όταν αποφασίσει να έρθει Κώστα και Στέργιο, όταν αποφασίσει, εκείνος θα αποφασίσει το πότε θα έρθει. Δεν θα το αποφασίσει κανένα site, καμιά εφημερίδα, κανένας Αθηναίος. Όποτε αποφασίσει, εκείνος θα έρθει. Πάντως αυτή τη στιγμή τα πράγματα λειτουργούν σαν να είναι παρόν. Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Αυτός ο άνθρωπος θα κόψει την κορδέλα μαζί με τον πρόεδρο του Εραστέχνη το 2026 για το καινούργιο κήπεδο του ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι, αλήθεια είναι. Βέβαια, εγώ είμαι πιο αισιόδοξος, βλέποντας και τα χαρτιά που πηγαίνουν αρκετά γρήγορα, διότι αν πάρουμε μέχρι το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο το προεδρικό διάταγμα, μπορούμε να ξεκινήσουμε και πιο γρήγορα. Αλλά ας πάμε στο σενάριο αυτό του 2026, 100 χρόνια μετά την ίδρυση αυτού του λαοπρόβλητου σωματείου,
ο πρόεδρος του Ραστέχνη, κύριος Κατσαρής, και ο πρόεδρος της ΠΑΕΡ ΠΑΟΚ και μεγαλομέτοχος και σωτήρας του ΠΑΟΚ, κύριος Ιβάν Σαββίδης, θα κόψουν μαζί την κορδέλα αυτού του γηπέδου. Αυτό είναι είδηση. Σημαίνει ότι ο Θανάσης Κατσαρής θα είναι υποψήφιος και στις επόμενες εκλογές του Ραστέχνη ΠΑΟΚ. Θεωρώ για να ολοκληρώσει το έργο του, θα είναι και τις επόμενες εκλογές υποψήφιος, και ο λόγος είναι αυτό, διότι έχει και το γήπεδο. Είναι και το γήπεδο στη μέση που πρέπει να, γίνει, να γίνουν όλες οι διαδικασίες να γίνουν υπό την εποπτεία του. Γνωρίζει το θέμα πάρα πολύ καλά, γνωρίζετε και εσείς οι ίδιοι ότι περίπου το 2000 υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι θελήσανε να πουλήσουν και το Παλατάκι και την Τούμπα σε κάποιους Κινέζους, Ιαπωνέζους, δεν θυμάμαι τι, Κογκολέζους, και παρόλα αυτά είχε βάλει τα στήθια του μπροστά μαζί με τη βοήθεια των συνδέσμων για να τα λέμε όλα, και δεν πουλήθηκε ούτε μία σπιθαμή είτε από την Τούμπα είτε από το Παλατάκι. Άρα έχει ακόμα να εκπληρώσει ένα στόχο, το καινούριο στολίδι, το καινούριο παλάτι του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, και μετά θα μπορέσει να αποχωρήσει ευχαριστημένος για ό,τι έχει κάνει για αυτή την ομάδα. Και πραγματικά, πραγματικά, επειδή γνωρίζω, έχει κάνει πάρα πολλά για αυτή την ομάδα, παιδιά. Πάρα πολλά έχει κάνει. Δουλεύει τις μισές ώρες της ημέρας, δουλεύει για τον ΠΑΟΚ. Για ποια εποχή μιλήσατε πριν, για την εποχή που το έστελαν Ραβασάκη ότι θα χάσει τα παιδιά του αν δεν δώσει τη συγκατάθεσή του για την πόλη της Τούμπας? Καλά, εκείνο ούτε καν το δώσει σημασία, τους είχε γραμμένους αυτούς οι οποίοι το στείλανε. Εκτός από αυτό, μιλάω και για την εποχή των αιτήσεων που ερχόντουσαν σοριδών στην Τούμπα, στα γραφεία μας. Δηλαδή ήρθε ένα πακέτο, για να μαθαίνει ο κόσμος, ήρθε ένα πακέτο με 200 αιτήσεις για να γραφούν 200 νέα μέλη. Και ξέρετε τώρα για τον ΠΑΟΚ τι είναι 200 νέα μέλη, έτσι, είναι μεγάλη υπόθεση. Παρ' όλα αυτά, επειδή ξέραμε το έργο, τι είχε στηθεί πίσω από την πλάτη του ΠΑΟΚ, ζητήσαμε το πολύ απλό πράγμα. Αυτοί οι 200 να εμφανιστούν ένας-ένας στην Τούμπα με την αίτησή τους στα γραφεία του ΠΑΟΚ και να τους κάνουμε μέλη του ΠΑΟΚ. Ούτε ένας δεν εμφανίστηκε από εκείνα τα 200, από το πακέτο εκείνο των 200 ατόμων. Είχαν φτιάξει δηλαδή αιτήσεις ώστε να μπορέσουν να χειραγωγήσουν τη συνέλευση του ΠΑΟΚ και να πάρουν τη διοίκηση. Διότι αυτό ήταν η αρχή για να μπορέσουν μετά να ξεπουλήσουν τα πάντα. Βρέθηκαν όμως πάνω σε ένα κατσαρί, ο οποίος δεν καταλάβαινε από τέτοια. Ήταν από το 1974 είναι στο πεζοδρόμιο, από το 1974 έχει επιχειρήσεις, οπότε δεν μάσησε και τους έβαλε στη θέση τους. Και έτσι ο ΠΑΟΚ έμεινε με τα δύο ιδιόκτητα γήπεδα, επαναλαμβάνω με κεφαλαία, που δεν έχει καμία ελληνική ομάδα δύο ιδιόκτητα γήπεδα, οπότε έμεινε εκεί για να φυλάξει θερμοπύλες. Πάντα, επειδή και αυτό το έζησα, με τη βοήθεια των συνδέσμων και των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρο νομίζω, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Θα ακούτε μόνο αλήθειες, παιδιά, από μένα. Είμαι ανιδιοτελής άνθρωπος, δεν έχω να κρύψω κάτι. Όταν είναι να πω κάτι θα το πω, όταν δεν είναι καλό. Σας είπα ότι το βόλεϊ φέτος ήταν μια μεγάλη αποτυχία. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε, ενώ κάναμε μια αρκετά ακριβή ομάδα, δεν μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας και φτάσαμε στο σημείο να είμαστε στην τέταρτη θέση και να μην μπορούμε να πάμε στον τελικό του κυπέλου. Όντως ήταν μια αποτυχημένη χρονιά. Δηλαδή δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου για οτιδήποτε. Μάλιστα. Στέργιο. Κύριε Δημοκρατή, θέλω λίγο την άποψή σας. Ένα μεγάλο θέμα από χθες το βράδυ απασχολεί, νομίζω είναι το νούμερο ένα θέμα σε όλη την Ευρώπη, και έχουν μπει μέσα και κυβερνήσεις και ομοσπονδίες και δύο πρωταθλήματα. Η προσπάθεια των 12 μεγάλων να κάνουν ένα δικό τους κλειστό πρωτάθλημα όπως η Ευρωλίγκα. Δηλαδή φαίνεται ίσως και να υπάρξει και πόλεμο στα σκαριά. Ποια είναι η άποψή σας για το όλο θέμα? Πιστεύω ότι δεν θα περάσει αυτό το θέμα, και δεν το μελέτησα καλά γιατί είναι φρέσκο το θέμα. Πιστεύω ότι δεν θα περάσει, διότι θα είναι τα φόπλακα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και ειδικά των χωρών που θα έχουν τα πρωταθλήματα. Εάν αυτές οι 12 ομάδες οι οποίες θέλουν να κάνουν, που είναι στις τρεις μεγαλύτερες χώρες, άντε και να προσθεθούν άλλες δύο χώρες και γίνουν πέντε από τις μεγάλες και φτιάξουν αυτό το κλειστό κλαμπ, νομίζω μετά το ποδόσφαιρο ότι θα χάσει πάρα πολύ. Μπορεί κάποιες τσέπες να κερδίσουν κάποια παραπάνω χρήματα, αλλά το ποδόσφαιρο γενικά και οι εθνικές ομάδες θα χάσουν σε αφάνταστο βαθμό. Οπότε κοντά σε αυτό θα χάσει και ο πολύς ο κόσμος, ο οποίος πλέον θα καθιερωθεί, θα βλέπει μόνο τηλεόραση και δεν θα μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο για να δει τι θα έχουν οι ομάδες, θα έχουν ασθενήσει.
εξασθενήσει. Και το πείραμα του μπάσκετ νομίζω αποτυχημένο δεν είναι και το πρωτόκουλε. Το πείραμα του μπάσκετ με την Ευρωλίγκα, δηλαδή δεν ξέρω ποιον, πόσο κόσμο αφορά η Ευρωλίγκα. Τουλάχιστον εγώ δεν βλέπω Ευρωλίγκα, δεν ξέρω εσείς αν βλέπετε. Ούτε εγώ βλέπω Ευρωλίγκα. Όχι. Μπορεί στην αρχή λίγο κάτι να πήγε να γίνει, αλλά όπως βλέπει όλος ο κόσμος τώρα, έχει ατονίσει πάρα πολύ η Ευρωλίγκα. Άρα ήταν ένα... Αυτοί μήπως μπορεί να το νομίζουν όπως γίνεται στην Αμερική, αλλά άλλο Αμερική, άλλο Ευρώπη. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση τα δύο αυτά πράγματα να είναι ποτέ ίδια. Άρα το θεωρώ ότι δεν θα γίνει. Πάντως είναι εντυπωσιακό... Εντάξει, αυτή μπορεί να οραματίσει κανένα NBA, αλλά η UEFA με τον τρόπο που το τοποθετήθηκε χθες τελειώνει. Από τη στιγμή που αποκλεί τις ομάδες από τα εθνικά πρωταθλήματα με τη σύμφωνη γνώμη των ομοσπονδιών των χωρών, ομάδες των οποίων δήλωσαν συμμετοχή, και αποκλείοντας τους παίκτες που θα συμμετέχουν σε αυτό το σούπερ πρωτάθλημα από τις εθνικές ομάδες, νομίζω ότι η σεμινή τελετή έλαβε τέλος και ήδη διάβασα ότι έχουμε και αποχώρηση ομάδων από την ΕΚΑ. Ίδια άποψη έχω κι εγώ. Πάντως είναι πολύ εντυπωσιακό, κύριε Δημοκράτη και Κώστα, ότι ακόμα και φίλοι των ομάδων των Αγγλικών που υποτίθεται ότι θα είναι μέσα στην κλειστή Super League, στα πρότυπα της ελληνικής Super League το όνομα, και αυτοί αντιδράνε και μάλιστα ετοιμάζονται για πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τον Άγγλο μην τον πείσει ότι θα μειωθεί η έγκλη του πρωταθλήματός. Νομίζω είναι πάνω και από την Ευρώπη το αγγλικό πρωτάθλημα για τον Άγγλο. Είναι για τον Άγγλο, ναι. Είναι γεγονός. Για τον Άγγλο είναι το πρώτο θέμα. Οπότε δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να συμφωνήσουν. Μάλιστα. Να ρωτήσω το εξής, κύριε Παπαδόπουλε. Αν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το κύπελο, κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση. Το πρόσημο της χρονιάς θα είναι θετικό ή θα είναι αρνητικό? Γιατί αν το κατακτήσει το κύπελο, έχει εξασφαλίσει και τη θέση του στην Ευρώπη. Τώρα το τι θα γίνει στο πρωτάθλημα είναι σαφώς σημαντική συζήτηση, το να πάρει τη δεύτερη θέση. Αλλά λέω, πώς το βλέπετε εσείς σε σχέση με τον τρόπο που κύλησε η χρονιά? Με όσα επιτέθηκαν... Γλυκόπικρη γεύση. Γιατί, ναι μεν θα είναι ένας τίτλος, οι 10 θα γίνουν 11. Δεν παίρνουμε και κάθε χρόνο κύπελο. Μην επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε μονοπολίσει το ενδιαφέρον και τα κύπελα Ελλάδος τα παίρνουμε... Καλομάθαμε, ναι. Παρ' όλα αυτά είναι ένας τίτλος. Βλέπετε, οι αντίπαλοι έχουν πάρει πολύ περισσότερα με τους τρόπους που τα έχουν πάρει. Παρ' όλα αυτά δεν τα θεωρούν καθόλου εκείνο το εισαγωγικά κυπελάκι που άκουγα κάποτε από κάποιους δικούς μας. Εντάξει το κυπελάκι. Το κυπελάκι δεν είναι καθόλου κυπελάκι, είναι κυπελάρα. Είναι ένας τίτλος στην Ελλάδα. Οι τίτλοι όλοι και όλοι στην Ελλάδα δύο είναι. Δεν έχει ούτε λιγκά ούτε τίποτα. Και να πάρει τον ένα. Νομίζω θα είναι μια επιτυχία της ομάδος αυτής, η οποία φέτος δεν κατόρθωσε να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα και τα όνειρα επίσης και των εκατομμυρίων οπαδών της. Πίστευαν τελείως διαφορετικά ότι θα είναι ομάδα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, δεν να το πάρει, να το διεκδικήσει. Δεν κατόρθωσε να κάνει αυτό το πράγμα. Βγήκε πολύ έξω, πολύ νωρίς έξω από την διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Οπότε ένας τίτλος στο ελληνικό πρωτάθλημα θεωρώ ότι θα είναι κάτι το οποίο θα κλείσει με μεγάλη επιτυχία τη χρονιά. Πάλι επαναλαμβάνω ότι θέλαμε και κάτι περισσότερο. Δεν θέλαμε αυτό μόνο. Αλλά νομίζω ότι ο τίτλος είναι τίτλος πάντα. Και ίσως θα είναι και πρίκα, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί αφενός θα είναι το τελευταίο μάτς για τη σεζόν στην Ελλάδα, 22 Μαΐου. Και ξέρετε πολύ καλά ότι η τελευταία εντύπωση είναι πολύ σημαντική, αν είναι θετική ή αρνητική. Οπότε ίσως αποτελέσει και πρίκα για την ομάδα, όχι για να κάνει τα στραβά μάτια στα λάθη της, αλλά για να υπάρξει έτσι μεγαλύτερη διάθεση, ενέργεια για τις κινήσεις που έπονται. Φυσικά δεν θα κάνει τα στραβά μάτια. Αυτό να είναι σίγουρος ο κόσμος, ότι δεν είναι ότι παίρνοντας το κύπελο αυτομάτως λέμε «ΟΚ, είμαστε μια χαρά και προχωράμε». Όχι, θα προχωρήσουμε έτσι ακριβώς όπως έχουμε σχεδιάσει την επόμενη χρονιά. Και νομίζω ότι η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ καλύτερη από τη φετινή. Ήταν μια μεταβατική περίοδος τα δύο τελευταία χρόνια, η εξέλιξη δηλαδή έτσι πως πήγε η ομάδα. Από την επόμενη χρονιά έχουμε βάλει ήδη τις βάσεις για να προχωρήσουμε και να κάνουμε πάλι τον ΠΑΟΚ αυτόν τον οποίο ξέραμε το 18-19 και 19-20. Μάλιστα. Να κλείσουμε το εξής. 17-18-18-19 μάλλον. 18, ναι, έτσι. Να κλείσουμε το εξής. Πολύ σημαντικό το θεωρώ. Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, η οικογένεια του ΠΑΟΚ πλήρωσε
έτσι, έχει ένα βαρύ φορτίο, έχοντας απολέσει ιστορικά μέλη και της οικογένειας του ΠΑΟΚ και του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Έφυγαν ο Γιώργος Καλίβας, έφυγε ο Στέφανος Κατέρογλου, προχθές έφυγε και ο Νίκος Ζελομοσίδης, άνθρωποι που η δράση τους και η προσφορά τους έχει πλέον έτσι, ιστορική αξία. Σωστά. Σωστά. Με ένα αλαφρύ το χώμα που το σκεπάζει, ήταν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά πρόσφεραν ανιδιωτελώς στον ΠΑΟΚ και τα τρία ονόματα που ανέφερες Κώστα, αλλά και πολλοί άλλοι τους οποίους αυτή τη στιγμή δεν ανέφερες και θα τους θυμηθούμε στη Γενική Συνέλευση του ΠΑΟΚ κάθε χρόνο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, ενώ τον προηγούμενο είναι κοντά μας, τον επόμενο στην επόμενη Γενική Συνέλευση λείπουν. Το και μόνο σε, μπορώ και να σε κάνουμε... δύσκολα χρόνια προσφέρανε, κύριε Παπαδόπουλε. Σε δύσκολα χρόνια, ναι. Σε δύσκολα χρόνια. Πραγματικά έχει σε δύσκολα χρόνια. Έχει διπλή αξία ενδεχομένως το να προσφέρει σε δύσκολα χρόνια. Ναι. Χωρίς τη Βασαβή. Ναι. Έτσι είναι. Και εμείς θα τους θυμόμαστε πάντα. Όπως ακριβώς θυμόμαστε τα αετόπουλα που έφυγαν και μας άφησαν στα Τέμπη. Και κάθε χρόνο, παρόλο που έχουν περάσει 21 χρόνια, 22, δεν τα ξεχνάμε. Έτσι ακριβώς και τους μεγάλους αυτούς παοξίδες δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Πότε είναι η επόμενη Γενική Συνέλευση, μέσα στο Μάιο ή τον Ιούνιο? Η Γενική Συνέλευση είναι προς το τέλος Μαΐου. Δεν ξέρω τώρα με τον κορονοϊό τι γίνεται, αλλά αυτό, ναι, κανονικά είναι τότε. Τώρα το τι θα γίνει κανείς δεν ξέρει. Πάντως, εδώ βλέπετε πήγανε όλες οι ομοσπονδίες, πήγανε πίσω 4 και 5 μήνες. Δεν ξέρω αν κάποιοι το επιδίωξαν αυτό, αλλά πάλι και με τον κορονοϊό ήταν σαν παράδειγμα αυτό, μπήκε μπροστά ο κορονοϊός και αναβλήθηκαν οι εκλογές των ομοσπονδιών. Έτσι μπορεί να είναι και οι δικές μας. Δεν ξέρω ακόμα, δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί έχουμε ακόμα χρόνο. Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Παπαδόπουλο, ότι... Ορίστε. Οι εκλογές είναι τώρα το 21. Μάλιστα. Μάλιστα. Έλα, Στέρκο, κάτι έλεγες και σε διακόπτω. Όχι, η αλήθεια είναι ότι οι γυναικείες ομάδες πραγματικά είναι παντοδύναμες και η ομάδα του βόλεϊ των γυναικών, καλά, στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει αντίπαλος τα τελευταία 10-12 χρόνια πόσο είναι. Αυτοκρατορία κανονικά. Και στο χάντμπολ η ομάδα με ντάμπλα αρχίζει και πραγματικά να μην έχει αντίπαλο. Αξιοσημείωτη και η προσπάθεια στην ομάδα μπάσκετ γυναικών, κύριε Παπαδόπουλε. Πραγματικά και εκεί δημιουργείται κάτι πολύ καλό. Εγώ θα ευχηθώ σιγά σιγά να πάρουν πάλι τα πάνω και οι ομάδες των ανδρών που πραγματικά χάρισαν στον κόσμο πολύ ωραίες στιγμές και αξιέχαστες, και η ομάδα handball με πρωταθλήματα, με κύπελα, και η ομάδα volley. Okay, γιατί η κάθε ομάδα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, η κάθε ομάδα του ΠΑΟΚ έχει κάνει τον δικό της πυρήνα οπαδών που είναι πραγματικά πολύ πιστοί σε κάθε άθλημα. Υπάρχουν αυτοί που ακολουθούν τον ΠΑΟΚ παντού και μπράβο τους, αλλά υπάρχουν και αυτοί που έχουν δεθεί. Άλλος με το γυναικείο μπάσκετ, άλλος με το ανδρικό πόλο, άλλος με το ανδρικό χάντμπολ. Κάνει ο κόσμος, κάνει ο ερασιτέχνης και οι φιλάθλους και οι ομάδες φυσικά να τους ακολουθούν πιστά. Και είναι πολύ σημαντικό σε μια χώρα που δεν αγαπάει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Αγαπάει την νίκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, γιατί πραγματικά αυτό που είπες είναι αλήθεια. Ο κόσμος ακολουθεί τον ερασιτέχνη παντού. Σε όλα τα αθλήματα δηλαδή που παίζει στα αγώνες ο ερασιτέχνης είναι κοντά. Μα 10 άτομα, μα 20, μα 30, μα 50 είναι πάντα κοντά. Αυτό το παρακολουθώ και εγώ, επειδή παρακολουθώ τα τμήματα. Για το γυναικείο που είπες, εκεί υπάρχει ο Βασίλης ο Αγγελίδης, ο οποίος τρέχει από το πρωί στο βράδυ για το τμήμα. Η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τετράδα. Θα παλέψει, όσο και αν φαίνεται περίεργο, θα παλέψει για το πρωτάθλημα. Ακούγεται πολύ περίεργο, γιατί ξέρουμε εκεί ότι ο Ολυμπιακός έχει τα σκύπτρα τα τελευταία χρόνια. Ο Ολυμπιακός, παύλα ελληνικό, έτσι. Μάλλον ελληνικό παύλα Ολυμπιακός. Γιατί ήταν μια ομάδα πρωταθλήτρια το ελληνικό. Και πήγε, την αγόρασε όπως ήταν και ξαφνικά έγινε πρωταθλητής. Εντάξει, έτσι. Ή το Ιεξινί. Ήταν η Ιεξινί, αν θυμάστε, και είχε πάρει το πρωτάθλημα στο χάντμπολ. Και κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Ολυμπιακός, αγοράζει το Ιεξινί. Αλλά πού να περίμενε το Ιεξινί ότι μετά από κάποια χρόνια η ομάδα αυτή, η οποία ήταν θεσμός στο χάντμπολ ανδρών, ότι δεν θα υπάρχει τώρα γιατί δεν θα κατέβει να παίξει. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο. Όσον αφορά τώρα τα τμήματα που είπαμε των ανδρών, πραγματικά πρέπει να επανέλθουμε. Εκεί πάλι πρέπει να ευχαριστήσουμε ανθρώπους όπως είναι ο Γρηγόρης ο Πετρίδης, που
ήταν ο πρωτεργάτης που έφτιαξε τις ομάδες την ομάδα των ανδρών του hardball και πήρε double με αυτή την ομάδα, όπως και ο Αντώνης ο Τσαλόπουλος, ο οποίος είχε μεγάλη προσφορά στο βόλεϊ, στις ομάδες του βόλεϊ και στα double τα οποία πήραμε. Έτσι δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ανθρώπους ποτέ, αυτά τα οποία έχουν προσφέρει. Και τώρα στο μόνο άθλημα που δεν είχε γίνει προσπάθεια και γίνεται τώρα είναι το πόλο. Εκεί είναι ο Γιώργος ο Νικολαίδης, ο οποίος ανέλαβε σαν γενικός αρχηγός του τμήματος και έχει πολύ μεγάλη όρεξη, πάρα πολύ, και έχει και τα φόντα ώστε να αρχίσει η ομάδα να φαίνεται και εκεί. Εκεί πάντα βρισκόμασταν μεταξύ της 4ο-5ο-6ης θέσης, κάποιες φορές και πιο κάτω, είπαμε να λέμε τις αλήθειες. Οπότε μπήκε με στόχο να ανεβάσει το πόλο σε θέσεις οι οποίες θα είναι θέσεις Ευρώπης. Και όσον αφορά και το γυναικείο πόλο, είναι το μόνο το άθλημα το οποίο δεν είναι στην Α εθνική κατηγορία, αλλά γίνεται και εκεί μια καλή προσπάθεια με τον Γιώργο τον Νικολαίδη και τον Γιώργο τον Σταυριανίδη, που μπορεί να φτάσει και εκεί πέρα την ομάδα στην Α1 εθνική κατηγορία. Φτιάξτε καλές ομάδες, γιατί όταν φύγει ο κορονοϊός και ο κόσμος μπορεί να πηγαίνει στα γήπεδα, θα έρθει περισσότερος κόσμος και στο πόλο και στο χάντμπολ και στο γυναικείο πινκ-πονκ. Δηλαδή, πραγματικά ο κόσμος νομίζω. Τους αναφέραμε όλους. Τώρα πρέπει να πούμε και τον Δημήτρη τον Χασεκίδη που. Ο Δημήτρης Χασεκίδης δεν υπάρχει. Ο Δημήτρης Χασεκίδης. Η βάση του γυναικείου. Ο Δημήτρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί για το τέτοιο, για το hardball. Τώρα που επομίστηκε και το βάρος και της ανδρικής ομάδος, τώρα είναι που δεν έχει χρόνο καθόλου. Δηλαδή πραγματικά κάνει τεράστια προσπάθεια για να έχει τα τμήματα εδώ που τα έχει. Έχει για πλάκα τη γυναικεία ομάδα, την έχει παίρνοντας το double, και όπως βλέπουμε φέτος κάνει και μια καταπληκτική πορεία και στο ανδρικό hardball, παρόλο που υπήρχε μια μεταβατική περίοδος και περιμέναμε ότι η ομάδα θα έχει σκαμπανεβάσματα. Είναι πρώτη στο Βόρειο Όμιλο, θα βγει πρώτη δηλαδή, είναι σίγουρο, γιατί η διαφορά βαθμολογίας είναι μεγάλη, και πάει για τελικό. Πάει να παίξει το τελικό με την ΑΕΚ. Εντάξει, η ΑΕΚ είναι αυτή που είναι, έχει 1,5 εκατομμύριο budget έχει, οπότε δεν το συζητάμε, αλλά θα πάει και θα παίξει τελικό. Έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια ο Δημήτρης και συνεχίζει να την κάνει, και αν δεν φτάσει τις ομάδες και στην Ευρώπη πολύ δυνατές, δεν θα ησυχάσει. Θα μπορούσαμε να μιλάμε άλλη μια ώρα, κύριε Παπαδόπουλε. Όσο θέλετε μπορώ να μιλάω εγώ. Εσείς να έχετε χρόνο για εκπομπή, εγώ μπορώ να μιλάω όσες ώρες θέλετε για τον ΠΑΟΚ, και να λέμε πράγματα ουσίας, έτσι. Όχι να λέμε αρλογίες, πράγματα ουσίας. Δηλαδή, τι κάνει το κάθε τμήμα ξεχωριστά. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι πίσω από τις κουρτίνες που δεν ακούγονται και πρέπει να αναφέρονται. Αυτό ήταν και ο λόγος που ανέφερα τώρα κάποια ονόματα, γιατί πρέπει όλοι αυτοί να αναφέρονται, διότι δεν παίρνουν χρήματα, είναι αμισθοί, αφήνουν χρόνο από τη δουλειά τους, από την οικογένειά τους, από τα χόμπι τους, για να ασχολούνται με την μεγάλη τους αγάπη, τον ΠΑΟΚ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλά πάντα στη διάθεσή σας, να σας εξηγήσω και να σας ενημερώσω για οτιδήποτε θέλετε για θέματα του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Και στα τμήματα που είπατε για να φτιάξουμε καλύτερες ομάδες, όσο υπάρχει Θανάσης Κατσαρής, να είστε σίγουροι, και Ιβάν Σαββίδης, ότι δεν υπάρχει περίπτωση τα τμήματα του Ερασιτέχνη να πηγαίνουν προς τα κάτω. Μόνο προς τα πάνω θα πηγαίνουν. Εντάξει, είχαμε αυτό με το βόλεϊ τώρα. Ήταν μια ατυχία, μια αστοχία. Δεν έγινε καλός προγραμματισμός, αλλά αυτό είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.